πάρει μια νίκη δύσκολη. It was a significant goal for the team to win again. Κάνει και μια απόδειξη ότι ξαναβρίσκει τη φόρμα. It was really important goal because. Καταρχήν το γκολ να με κάνει χαρούμενο γιατί ήταν ένα σημαντικό γκολ. Ήταν ένα γκολ που αν δεν έμπαινε δεν θα μπορούσε να μπει και το δεύτερο για να έρθει νίκη. Ήταν το γκολ της ισοφάρισης. Από εκεί και πέρα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα. Εύχομαι να πετύχω κι άλλα σημαντικά γκολ στην συνέχεια και η ομάδα να συνεχίσει να κερδίζει. Είναι λίγο θυμωμένοι με τους εαυτούς τους. Για το αποτέλεσμα που προηγήθηκε και λόγω αυτού του θυμού έχουν εξτρά κίνητο αύριο με τη διαμονή. Φυσικά είμαστε και θυμωμένοι και απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε γιατί στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει μέσα στη σεζόν. Σαφώς μπορεί να χάσεις βαθμούς ένα τέτοιο μάτς, αλλά δύσκολα όταν προηγήσαμε με 3-0. Είμαστε θυμωμένοι. Κάναμε ένα δεύτερο ημίχρονο που μας ισοφάρισαν και θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει και στο τέλος του παιχνίδι. Όμως τα μεγάλα παιχνίδια έρχονται. Ενδεχομένως να μπορούμε να πάρουμε μάθημα από αυτά τα παιχνίδια και να είμαστε βελτιωμένοι στη σημαντική συνέχεια. Εκ των διακριθέντων στο μάτς με τον Χαριλάου, τους πρωταγωνιστές της ανατροπής με τα Γιάννενα και με πολύ γρήγορη ουσία την Πέμπτη. Τι είναι αυτό που χαράξει εγώ το στόχο στο τελευταίο παιχνίδι? Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι πραγματικά. Εγώ προσπαθώ πάντα να κάνω συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο, να κάνω αυτά που είδατε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια. Ευελπιστώ να κάνω το καλύτερό μου και να είμαι στην ίδια κατάσταση και στέκομαι. Την τελευταία καιρό έχουν πολλαπλασιαστεί τα δημοσιεύματα αναφορικά με το μέλλον του. Κάτι πλέον πρόσφατα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια επαφή με τη Φενέρ Μπαρτσέ, προσφέροντας ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Έχει κάνει κάποια επαφή με τη διοίκηση, έχουν συζητήσει από κοινού για το πώς θα πορευθούν ή είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ αφορά τον ΠΑΟΚ και ο ίδιος είναι αυτό? I don't know nothing about this. I said it many times that. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στον ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο μου εδώ. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε. Είναι γνωστό ότι είμαι παίκτης Φενέρμπαχτσέ. Έχω 2 χρόνια συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα. Πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν, χωρίς να έχω κάνει μέχρι στιγμής κάποια κουβέντα, στο τέλος της σεζόν. Πιο δύσκολο γιατί μόλις αύριο θα είναι η κανονή ή η σκέψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό? Νομίζω ότι όπως σε κάθε παιχνίδι και σε αυτό θέλουμε να μπούμε και να κατακτήσουμε τους 3 βαθμούς. Εξαρτάται από εμάς να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καταλληλότερα και αν είμαστε εμείς καλοί πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα ανά πάση στιγμή.